Είναι ο κύριος Πασχάλης του Ντούρης. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Όλα καλά. Όχι, ευτυχώς δεν ήμουν χθες. Ήμουν πριν δύο εβδομάδες. Ευτυχώς γιατί? Ευτυχώς διότι δεν ήταν ένα έτσι ωραίο παιχνίδι για τη Λίβερπουλ. Παρά την πρόκριση, ήταν έτσι από τις ατυχείς ημέρες. Ένα από τα χειρότερα παιχνίδια της φετινής σεζόν. Απλά εντάξει, παίρνουν την πρόκριση και προχωράμε. Εντάξει, σπάσαμε τα δοκάρια γι' αυτό. Την βάλαμε στόχο τα δοκάρια και όχι τα δίχτυα χθες. Σίγουρα, απλά και η Ίντερ, επειδή την είχα παρακολουθήσει και με την Σαχτάρ, ξέρετε, εκεί πέρα λόγω του Αθανασιάρη και του Κολοβού που εκπροσωπώ. Ναι. Την είχα παρακολουθήσει και στα δύο παιχνίδια. Είναι όντως ανταγωνιστική ομάδα και αν δεν είχε πέσει στην κλήρωση με τη Λίβερπουλ, πιστεύω ότι θα είχε πολλές δυνατότητες να προχωρήσει. Θεωρώ ότι είναι μακράν από τις 5-6 κορυφαίες της ευρωπαϊκής ομάδας φέτος. Τρόπος που αγωνίζεται και γενικότερα ο Ιντζάκη, ο τρόπος με τον οποίο κουτσάρει την ομάδα, έχει ένα πολύ ωραίο σύνολο, έχει δημιουργήσει ένα πολύ ωραίο σύνολο. Πολύ ανταγωνιστικό. Ωραία assist, ενώ ήμουν έτοιμος να μιλήσω για Τσιμίκα, θα τον βάλω λίγο στην άκρη, να ρωτήσω μάλλον για Τσιμίκα, μιας και είσαι το εκπρόσωπός του. Μου είπατε για Αθανασιάδη. Με τον Αθανασιάδη, τι γίνεται, δεν θα κάνει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον μετά από εκείνες τις εμφανίσεις φοβερές που τον ανακαλύψαμε ξαφνικά όλοι, τον συζητήσαμε, τον ψάξαμε και τον έμαθε και η υπόλοιπη Ευρώπη, ας πούμε, περισσότερο από εμάς που ήδη τον ξέραμε. Εκεί αυτά τα δύο παιδιά, κυρίως ο Αθανασιάδης, ας πούμε, σε τι φάση βρίσκεται? Ο Αθανασιάδης είναι δανεικός από την ΑΕΚ. Ο δανεισμός του δεν μπορούσε να σπάσει το Γενάρη, πρέπει να ολοκληρωθεί η σεζόν. Και το καλοκαίρι θα συζητήσουμε και με την ομάδα του. Είναι δανεικός από την ΑΕΚ. Είναι δανεικός από την ΑΕΚ. Έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Ναι. Και η ΑΕΚ τον ζήτησε το καλοκαίρι και δεν μπορούσε να φύγει, δεν τον άφηνε να φύγει. Έτσι κατάλαβα ότι μου είπατε. Το Γενάρη εννοείται. Το Γενάρη, ναι, το Γενάρη. Όχι, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Απλά ούτως ή άλλως ο δανεισμός είναι για ένα έτος. Δεν θα μπορούσε εκ των πραγμάτων να φύγει. Θα έπρεπε να υπάρχει στην κατάθεση της Σερίφ. Σαχτάρι είπα προηγουμένως. Σαχτάρι είπα, ναι. Έπρεπε να υπάρχει η συγκατάθεση της Σερίφ, η οποία τον χρειαζόταν διότι είχαν ακόμα κάποια παιχνίδια στο Europa League με την Μπράγκα, από το οποίο είδατε ότι αν και απέκρουσε δύο πέναλτι, δυστυχώς αποκλείστηκαν. Να ρωτήσω, σε αυτές τις περιπτώσεις, εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους, σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ που είμαι η ομάδα που μου ανήκει ο παίχτης, π.χ. ο Αθανασίας, τώρα μιλάμε καλή ώρα, δεν έχω το πάνω χέρι, ας πούμε, τον δίνω δανεικό στη Leverkusen. Δεν έχω εγώ το πάνω χέρι, αν στην πορεία, δηλαδή για ένα χρόνο, το Γενάρη, όπως γίνεται σε αυτή την περίπτωση, να το πάρω πίσω. Δεν έχω το πάνω χέρι σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή την περίπτωση. Προβλέπονται τέτοιοι όροι, προβλέπονται σε κάθε συμβόλαιο. Κάθε σύμβαση είναι διαφορετική. Αν προβλέπεται στο συμβόλαιο, μπορείς. Αν δεν προβλέπεται, θα πρέπει να διαπραγματευτείς με την ομάδα και αναλόγως των σχέσεων που υπάρχουν ή θα υπάρξει κάποιο οικονομικό τμήμα ή τέλος πάντων μπορεί να βρεθεί μια λύση. Αλλά εφόσον δεν προβλέπεται στη σύμβαση, πρακτικά δεν μπορείς να σπάσεις το δανεισμό. Μάλιστα. Μονομερός, έτσι. Εγώ, ναι, προφανώς υπογράφεται κάτι ότι ξέρω ότι δεν μπορείτε να τον πάρετε τον παίχτη στη μέση της χρονιάς. Ναι, ναι. Το ανάποδο γίνεται. Μέσα σε ένα συμφωνητικό δανεισμό μπορεί να προβλεφτεί η δυνατότητα της ομάδας στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής στο Γενάρη να σπάσει το δανεισμό χωρίς κανένα τίμημα ή με κάποιο τίμημα προσυμφωνημένο. Για να μπορέσει να επιστρέψει. Αν πάω στην άλλη πλευρά τώρα και πω ότι εγώ που πήρα, ας πούμε, τον Αθανασιά δεν μου αρέσει, δεν μου κάνει, τελικά δεν ήταν καλή επιλογή, μπορώ να τον επιστρέψω πίσω, στα μισά? Όχι. Όχι. Και αυτό πρέπει να προβλέπεται με όρο από την ομάδα η οποία δανείζει τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Δανείζεται τον ποδοσφαιριστή, οπότε και σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει δανεισμός για ένα χρόνο, θα πρέπει να πληρωθεί και να τηρηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις. Τσιμίκας, είστε εκπρόσωπός του και Τσιμίκας, το ασημίμο, το σεραϊκό αυτό αγόρι, το καταπληκτικό. Πώς, τι έχει μοιραστεί μαζί σας? Τιμάει και το ξέρεις στην Ελλάδα και εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Βέβαια. Τον αγαπάνε, έχει πλέον κερδίσει τις καρδιές των οπαδών της Λίβερπουλ που δεν είναι εύκολο. Τον αγαπάνε πολύ. Τον αγαπάνε πάρα πολύ, υπάρχει τρέλα μαζί του και όλοι, όχι μόνο ο κόσμος, αλλά και το τεχνικό επιτελείο, οι άνθρωποι της ομάδας, η διοίκηση. Είναι ένα παιδί το οποίο που έχει πάει στα τόσα χρόνια που συνεργαζόμαστε, αφήνει εξαιρετικές εντυπώσεις και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν είναι τυχαίο αυτό που έχει καταφέρει, σκληρή δουλειά.
αλλά και η προσωπικότητα την οποία δείχνει. Mm-hmm. Έχει προσαρμόσει πάρα πολύ το παιχνίδι του στα θέλω του Κλοπ και γενικότερα έχει λαμπρό μέλλον με τα επόμενα χρόνια, τον επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, σχετικά με την παρουσία του στη Λίβερπουλ, έχει να ανταγωνιστεί έναν καταπληκτικό αριστερό μπακ, τον Ρόμπερτσον, με τον οποίο πλέον μπορώ να πω ότι βρίσκονται και στο ίδιο επίπεδο. Και σε μια τέτοια ομάδα, ένα τέτοιο σύλλογος, όπως βλέπετε, που ανήκει στους κορυφαίους 3-4 στην Ευρώπη, σίγουρα χρειάζεται 22 ετοιμοπόλεμους και εισάξιους ποδοσφαιριστές. Και είναι τιμή μας που ο Κωνσταντίνος είναι ανάμεσα σε αυτούς. Βέβαια. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του. Υπάρχουν πολλοί αγώνες. Φέτος η Λίβερπουλ θα παίξει πάνω από 60 μάτς. Ο Κωνσταντίνος έχει παίξει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 18. Οπότε μένουν ακόμα πολλές διοργανώσεις. Είναι μέσα σε όλους τους στόχους της. Και κατακτήσαν την προηγούμενη εβδομάδα και το League Cup. Οπότε γενικότερα υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά μια χαρά τα πάει ο Κωνσταντίνος. Είναι σε πολύ καλό χρειάστηκε μια σεζόν σχεδόν όμως για να μπει δυνατά, έτσι δεν είναι? Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε τώρα, εκτός του γεγονότος ότι πάντα όταν παίρνεις μεταγραφή σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με φρενήρες ρυθμούς, με τρομερούς ρυθμούς σε σχέση με τα υπόλοιπα της Ευρώπης, χρειάζεσαι σίγουρα κάποιο χρόνο προσαρμογής. Όσο μάλλον όταν τη συγκεκριμένη χρονιά ο Κωνσταντίνος ερχόταν από λόγω της πανδημίας, από μια γεμάτη σεζόν η οποία τελείωσε ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά του μάτς με τον Ολυμπιακό τέλη Αυγούστου, χωρίς ολοκληρωμένη προετοιμασία, με κορονοϊό τον οποίο ήταν από τους πρώτους τους οποίους είχε κολλήσει και με κάποιους τραυματισμούς επειδή τον κράτησαν πίσω, και συν ότι η Λίβερπουλ πέρσι είχε τα δύο στόπερ της που είναι ειδικά ο Φαντάικ, ας πούμε, η κολόνα της ομάδας τραυματίες, οπότε υπήρχε μια αστάθεια στην άμυνα, δεν ήταν καλή σεζόν η περσινή για τη Λίβερπουλ, οπότε ήταν δύσκολο να μπει κάποιος νέος ποδοσφαιριστής. Αλλά παρακολουθήσατε και άλλους και άλλες μεγάλες μεταγραφές που έχει κάνει η Λίβερπουλ, ότι χρειάστηκαν χρόνο, όπως ο Κονατέ, ας πούμε. Δεν ήταν η εξαίρεση ο Κωνσταντίνος, δεν ήταν η εξαίρεση. Απλά μιλάμε για αυτό. Είναι ο κανόνας. Ναι, ο κανόνας. Η διαχείριση. Και όταν είχε πρωτοέρθει και ο Ρόμπερτσον στην ομάδα, τον πρώτο χρόνο ήταν αναπληρωματικός. Ναι. Συνήθισε τα δεξιοτήμωνα εκεί πέρα στην Αγγλία να πούμε που οδηγούν ανάποδα. Είναι μια χαρά. έχει προσαρμοστεί πλήρως. Είναι μια χαρά. Και οι δρόμοι ανάποδα. Και εμένα, όταν πήγα στο Λονδίνο πριν μερικά χρόνια, αυτό μου σπαστά νεύρα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Που οδηγάνε ανάποδα και κοιτάς ανάποδα. Η λύση είναι, αντίθετα, είναι το αυτόματο. Περιορίζει λίγο έτσι τη. Καλά, το αυτόματο μιλάμε. Για το ότι μπαίνει στη θέση του οδηγού και δεν έχει τιμόνι. Εκεί είναι όλο το θέμα. Εντάξει, αλλά τουλάχιστον μπορεί να το σκεφτείς. Σκέψου να ασχοληθείς και με τις ταχύτητες. Δύσκολο με το αριστερό. Δύσκολο. Λοιπόν, επειδή γνωρίζετε, ίσως από τους ελάχιστους Έλληνες που γνωρίζουν τόσο καλά το βελγικό ποδόσφαιρο, έχουμε και το μάτς αύριο του ΠΑΟΚ. Γενικότερα το βελγικό ποδόσφαιρο που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, σε τι επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σε σύγκριση με το δικό μας? Όχι σε σύγκριση με το δικό μας, σε τι επίπεδο βρίσκεται εκεί? Εκεί βάζω την τελεία. Το ερωτηματικό μάλλον. Σαν βιτρίνα είναι πολύ μεγαλύτερου επίπεδου του δικού μας. Δηλαδή, για να καταλάβετε, σαν βιτρίνα, σαν ευρωπαϊκή βιτρίνα για τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, για να καταλάβετε, και οικονομικά έτσι συμπεριλαμβάνεται και αυτό. Για να καταλάβετε, παράδειγμα, οι ομάδες έτσι μια, οι πρώτες, ας πούμε, 8 του βαθμολογικού πίνακα, το θέσουμε έτσι, αγοράζουν και πουλάνε ποδοσφαιριστές συνολικά άνω των 10-15 εκατομμυρίων ευρώ ξοδεύουν για μεταγραφές και εισπράττουν ποσά άνω των 20-25-30 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Δηλαδή υπάρχει ανάπτυξη. Αυτό έχει συμβεί την τελευταία δεκαετία που επενδύσαν πάρα πολύ στις υποδομές. Βγάλαν πολλά παιδιά, βλέπετε η εθνική τους τώρα που βρίσκεται στις κορυφές του κόσμου και είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο που πλέον με την οικονομική τους δυνατότητα επενδύσανε σε εγκαταστάσεις, επενδύσανε σε υποδομές και δημιουργήσαν έτσι ένα πολύ καλό υπόβαθρο για την εξέλιξη των ποδοσφαιριστών. Αυτό όσον αφορά το μάρκετινγκ και, και τις πωλήσεις. Όσον αφορά αμιγώς το ποδοσφαιρικό κομμάτι, οι δικές μας κορυφαίες ομάδες δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Τις θεωρώ ίδιου βεληνικούς
και ίσως και πολλές φορές και καλύτερο, έτσι. Δηλαδή, δύο-τρεις δικές μας ελληνικές ομάδες μπορούσαν εύκολα να... Εύκολα. Τέλος πάντων, θα ήταν από τους διεκδικητές του τίτλου και σίγουρα στα 2-3 χρόνια θα, θα ήταν και μια από τις δικές μας οι οποίες θα, θα κατακτήσουν το πρωτάθλημα εκεί. Αν θεωρητικά υπήρχε μια τέτοια περίπτωση. Η Γάνδη τώρα είναι αυτή που μας απασχολεί και αυτή που θα τη δούμε μπροστά, θα τη βρούμε μπροστά μας αύριο κοντά στον ΠΑΟΚ. Η Γάνδη την τελευταία στα αιτία βλέπει μια τεράστια πρόοδο, η οποία ξεκίνησε από την κατασκευή του γηπέδου. Το οποίο γήπεδο είναι καταπληκτικό, είναι ολοκένουργιο. Οι οπαδοί του, οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στη Γάνδη την επόμενη εβδομάδα για τον επαναληπτικό, θα έχουν την ευκαιρία να δουν ένα στολίδι πραγματικό, με εύκολη πρόσβαση, με πάρκινγκ, με ολοκένουργιο, με όλες τις προδιαγραφές και όλες τις ανέσεις στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το οποίο το έκτισε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο οποίος είναι ένας βαθύπλουτος επιχειρηματίας με την κατασκευαστική εταιρεία Gelamco. Το κλειδί αυτής της ομάδας θεωρώ... ο ιδιοκτήτης είναι Βέλγος. Είναι Βέλγος, είναι Βέλγος. Είναι Βέλγος. Πρόσφατα δεν είμαι σίγουρος, διάβασα ένα δημοσίευμα ότι αγόρασε ένα ουρανοξύδι στη Νέα Υόρκη για να είναι βαθύπλουτος, στηρίζει την ομάδα. Βέβαια, οι ομάδες δεν έχουν ανάγκη την εισρωή κεφαλαίων από τον ιδιοκτήτη τους. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει έτσι μια δυνατότητα, όπως ας πούμε κατασκεύασε το γήπεδο, την εγκατάσταση και έδωσε πνοή στην ομάδα, η οποία είχε τρομερά χρέη και είχε προβλήματα την προηγούμενη δεκαετία. Το κλειδί όμως της Γάνδης, κατά τη δικιά μου άποψη, έτσι, το σημείο αναφοράς είναι ο προπονητής της. Ο οποίος είναι ένας σκληροτράχης προπονητής, λέγεται Φαν Χάζεμπρουκ. Και ήταν άλλωστε ο προπονητής της ομάδας όταν κέρδισαν τον τίτλο το 2015, το πρωτάθλημα Βελγίου. Έχει κοτσάρει την ομάδα σε πάνω από 250 αγώνες. Είναι σκληροτράχυλος, έχει αγωνίζεται συνήθως με 3-5-2 και πολύ απαιτητικός, έτσι. Θεωρώ ότι έχει δημιουργήσει ένα συμπαγές σύνολο. Θέλει να ελέγξει το ρυθμό, ενώ τρέχουν πάρα πολύ οι ποδοσφαιριστές του, έχει αυτές τις απαιτήσεις. Γενικά προσπαθούν να κινούνται σε αργό τέμπο σε σχέση με τις άλλες ομάδες του Βελγίου. Και δίνει έμφαση στην ανάπτυξή του από τα μπακ. Έχουν ένα πολύ εξαιρετικό δεξιμπακ, θα τον δουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ, τον Μόντες, ο οποίος έχει σκοράρει και πολύ. Και τέλος πάντων θέλω να πω ότι σίγουρα το σκάουτινγκ το έχει κάνει πολύ καλύτερα από μένα ήδη επιτελής του ΠΑΟΚ, αλλά είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη και σε πολύ καλή φόρμα. Έχουν 5 συνεχόμενες νίκες τώρα στο τελευταίο στο πρωτάθλημα και να δίνουν τις μπρίζες μία από αυτές, η οποία, το οποίο μας δείχνει ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Η κλασική... Δεν συμμετείχαμε στα προηγούμενα νοκάουτ, έτσι, περάσαν πρώτοι στον όμιλό τους. Οπότε είναι και λίγο πιο φρέσκοι όσον αφορά και τους αγώνες που είχαν πρόσφατα. Η κλασική ερώτηση σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτές τις αναλύσεις, περιγραφές των ομάδων που αντιμετωπίζουμε, κύριε Τουντούρη, είναι ποιο είναι το δυνατό της σημείο, δηλαδή ποιο είναι αυτό που αν ήμουν εγώ προπονητής θα έπρεπε να προσέξω περισσότερο. Ποια γραμμή της, ας πούμε. Περισσότερο. Ο έλεγχος του ρυθμού και ο περιορισμός των back έχουν δύο πάρα πολύ καλούς επιθετικούς. Ο Ντεποάτρε, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στην ομάδα, έφυγε, ξαναεπέστρεψε, και ο Τσουνταλή, ο οποίος δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί, διάβασα ότι είναι στην αποστολή, αλλά έχει σκοράρει πάρα πολύ, έχει βάλει πάνω από 15-20 γκολ το φετινό πρωτάθλημα, που έρχεται κυρίως από τα πλάγια. Απλά όλα έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του ρυθμού. Και αυτό προσπαθεί να διώξει. Είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα με έναν αξιόλογο, πολύ αξιόλογο προπονητή. Δεν είναι αδύνατο για τον ΠΑΟΚ να προκριθεί. Έχει και τις ποιοτικές, και το ποιοτικό ρόστερ, αλλά και επίσης έναν εξαιρετικό προπονητή. Οπότε θα γίνουν δύο πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια και ειδικά στον επαναληπτικό θα έχουν και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι, γιατί να μιλήσουμε και λίγο εκτός ποδοσφαίρου, τη δυνατότητα να επισκεφτούν τη Γάνδη, η οποία είναι μία ώρα περίπου απόσταση από το αεροδρόμιο των Βρυξελών, μια παραδοσιακή πόλη. Ωραία αρχιτεκτονική, ωραία μπαράκια, έτσι, γραφικά κανάλια, εστιατόρια. Αξίζει τον κόπο όποιος έχει την δυνατότητα να ακολουθεί στην ομάδα του ΠΑΟΚ και στον επαναληπτικό να την επισκεφτεί και να καθίσουν και μία-δύο μέρες
θα περάσουν όμορφα. Όταν έγινε η κλήρωση, και με αυτό κλείνουμε, κύριε Τουντούρη, όταν έγινε η κλήρωση 2 και 4, παραδείγματος χάρη, προκύπτει η Γάνδη. 2 και 14 και 15 το εισιτήριο κόστησε 70 ευρώ. 14 και 30 κόστησε 350. Άρα θα πάμε πολύ. Και βέβαια, ναι, καλό είναι που κόστησε 350, γιατί έτσι όπως ακριβένει η βενζίνη, μάλλον τώρα θα κοστίζει ήδη 500. Οπότε όποιος πρόλαβε, καλά έκανε, και έστω και με 350 και το αγόρασε. Βλέπω ένα τώρα μπροστά μου που είπατε για τη βενζίνη, ένα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Τώρα να το κάνεις με ένα αυτοκίνητο που δεν είναι και αυτό που καίει, ας πούμε, 8 με 9 λίτρα. Θέλεις ένα 250 με 300 κοντά για να πας και να έρθεις εύκολα. Καλύτερα με αεροπλάνο. Ναι, είναι απίστευτο που συμβαίνει και δύσκολο για τον κόσμο να το διαχειριστεί. Έτσι. Ας ελπίσουμε να τελειώσουμε οι εχθροπραξίες, ο πόλεμος να λήξει άμεσα και να μπορέσουμε πλέον να επιστρέψουμε κάπως στην κανονικότητα. Το ευχάριστο είναι τουλάχιστον ότι εμείς έτσι ως νότια χώρα σύντομα, ελπίζουμε σύντομα τις επόμενες 3-4 εβδομάδες, να ανοίξει και λίγο καιρός, να ανεβούν οι θερμοκρασίες και να μην έχουμε πλέον ανάγκη τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι τη χρήση της ενέργειας και του πετρελαίου. Και να κοιτάξουμε και κάποιες εναλλακτικές μορφές ενέργειας τα επόμενα χρόνια, για να μην εξαρτώμαστε από οποιοδήποτε έτσι ανακατατάξεις ή συνθήκες άσχημες οι οποίες συμβαίνουν στον πλανήτη κατά καιρούς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Τουντούρη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτός ήταν ο Πασχάλης Τουντούρης.